Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats. Στο σημερινό επεισόδιο θα συνεχίσουμε από το προηγούμενο και θα δούμε πως η άμμος από την οποία σβήσαμε τα πόδια, αν θυμάστε το προηγούμενο, πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπει φόντο σε αυτό το αρχές βασιλείας. Βασίλεια Niles, πολύ καλό μοντέλο, χαμηλό, πολύ καλή συνεργασία. Καταρχήν, με το Control Tab και το Transform φέρουμε τη φωτογραφία εκεί που θέλουμε. Προτιμούσα το πολύ θολό να μην είναι πολύ πάνω της εκεί. Τον υπόλοιπο ουρανό, που δεν έχει σύννεφα ή κάτι τέτοια, μπορώ όπως και να το ζωγραφίσω. Πήραμε το Alt, το χρώμα του ουρανού με το Color Picker. Μπορεί να βάλουμε σύννεφα αργότερα. Και με το Select Subject μας δίνει μια πρώτη επιλογή. Είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει λάθος, καθότι είναι σε λευκό φόντο. Παίρνουμε λοιπόν με το Select and Mask. Εδώ θα χρειαστεί λίγο. Τώρα πατάω το Alt για να αφαιρέσει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγει, όπως είδαμε σε άλλο Fendi Beats. Αλλά τώρα, αφού είμαστε εδώ και είναι τόσο εύκολο, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση μεταξύ του subject και του φόντου. Λοιπόν, έχουμε την επιλογή μας. Select, Save Selection, Βασιλεία. Ερχόμαστε στην άμμο, πατάμε το Alt και τη μάσκα. Βλέπουμε ότι πήγε πάνω. Κάποια πράγματα μα διορθωθούν. Π.χ. θα πάρω τώρα το πινελάκι. Έχω επιλέξει τη μάσκα όπως βλέπετε, οπότε στην ουσία πάω πάνω στη μάσκα. Και οπ, πολύ μεγάλο μπρας. Έχουμε ήδη κάνει ένα Fendi Beats για το πώς προσθέτουμε σκιά, οπότε δεν θα το δείξω σήμερα. Για να δω εδώ πέρα τι έχει. Βάφω λοιπόν με μαύρο τη μάσκα για να εξαφανιστεί. Ωραία. Θα μπορούσε αυτό να γίνει πιο εύκολα άμα έκανα ένα opacity. Αλλά όπως έχει συνηθίσει ο καθένας, όπως έχω πει για το πρώτο επεισόδιο, το Photoshop είναι ένα εργαλείο που δεν έχει σωστό και λάθος τρόπο. Έχει το πώς μπορεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σωστά. Όποιος σας πει ότι ένας τρόπος είναι σωστός και άλλος είναι λάθος, πλέον σας κοροϊδεύει. Ωραία. Από μάσκα είμαστε εντάξει αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα βλέπουμε ότι η άμμος από εδώ και πέρα, γίνεται θολή. Το καθαρό είναι μόνο μεταξύ εδώ. Το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι θα έπρεπε από εδώ και πέρα το σώμα, πόδια, μαγιό, να είναι σχετικά θολό. Πώς το κάνουμε αυτό? Ψάχνω ένα καινούριο layer, το ονομάζω Blurred και ανοίγω στο Filter Blur Gallery το Iris Blur. Το Iris Blur λοιπόν μας δίνει αυτό τον κύκλο. Σε αυτό τον κύκλο το κέντρο είναι sharp και είναι sharp μέχρι εκεί που είναι τα άσπρα κυκλάκια. Μετά από αυτά ξεκινάει ένα σταδιακό θόλωμα μέχρι την άκρη του κύκλου, το οποίο ξεκινάει από 0 θόλωμα στο άσπρο κυκλάκι μέχρι full θόλωμα στην άκρη του κύκλου και από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο έχει τη full τιμή του θολώματος. Οπότε θέλω να είναι το πρόσωπο να είναι σίγουρα sharp 100%. Λοιπόν, με το Alt μπορούμε να πάρουμε το κάθε κύκλο και να το μετακινήσουμε ανεξάρτητα. Οπότε εδώ με ενδιαφέρει να είναι sharp. Προς τα κάτω θέλω να είναι μέχρι εδώ περίπου. Και προς τα πάνω θέλω από εδώ και πάνω θολός. Εδώ λοιπόν αυτό, ή εδώ ό,τι προτιμάτε, μην μου αρέσει πιο πολύ ο κύκλος. Νομίζω εκεί φτάνει για αυτό που κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά. Ωραία. Και βλέπουμε όντως ότι έχει γίνει sharp. Τώρα του βάζουμε μια μάσκα. Γιατί? Γιατί αυτό το χέρι εδώ δεν θέλουμε να γίνει. Άσχετα που κρύβει κομμάτια. Οπότε αυτό θέλουμε να παραμείνει χωρίς blur. Ωραία. Εδώ τώρα το μαγιό πρέπει να είναι blur. Δεν πρέπει να χαθεί βασικά
Η αντίθεση μεταξύ του χεριού και του ποδιού, αυτή εδώ η γραμμή, η μαύρη, η ελαφριά, αυτή είναι που μας δίνει την έννοια, την εντύπωση του sharp στο μάτι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχει γίνει εδώ τώρα. Είναι ένα λάθος που κακώς το έκανα. Επειδή το φόντο έχει κόψει το χέρι, χάνεται το blurring εδώ. Οπότε θα κάνω γι' αυτό. Θα έρθω, Alt, Merge Visible. Και πηγαίνοντας στο filter, σας θυμίζω ότι το τελευταίο φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε με τις ίδιες παραμέτρους. Σε αυτό εξαιρούνται πολύ λίγα φίλτρα, συνήθως εμπορικά, σχεδόν όλα τα φώτα το υποστηρίζουν αυτό. Πατάμε. Και το έβαλε στην εικόνα με την ίδια παράμετρο. Αλλά όπως το βλέπω τώρα δεν μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε τι θα κάνω. Θα κάνω αυτό, Smart Object. Και θα του βάλω το φίλτρο. Για να μπορώ να ανταλλάζω όποτε θέλω. Σας θυμίζω στο μη καταστροφικό editing. Ένα άλλο tutorial, θα προσθέσω και αυτό να το βάλω πάνω δεξιά τώρα. Σας είχα πει ότι άμα θέλουμε να κάνουμε μη καταστροφικό edit, ο καλύτερος τρόπος, θα ήθελα να πω μοναδικός τρόπος, είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα smart objects, τα έξυπνα αντικείμενα, γιατί μετά μπορούμε να έρθουμε εδώ και ό,τι δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε on the fly. Αυτό εδώ, αυτή τη μασκούλα εδώ τι θέλουμε, γιατί είναι για το χέρι. Παντάω το control ενώ κάνω click για να κρατήσει την επιλογή. Έρχομαι εδώ και θα του βάλω τη μάσκα εδώ πέρα. Οπότε το χέρι θα είναι sharp. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα smart object, όπως σας είχα πει και σε εκείνο το tutorial, είναι ότι δεν σε αφήνουν να βάλεις μάσκα στα φίλτρα καθεαυτά. Τώρα π.χ. άμα θέλω μπορώ να έρθω εδώ και να του πω κοίτα να δεις. Θα φέρεις και αυτό πιο κοντά. Γι' αυτό. Βασικά θέλω να θολώσω αυτό το χέρι. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Κάπως έτσι. Τώρα θα συνεχίσω με δημιουργία σκιών και χρωματική προσαρμογή της βασιλείας. Γιατί βλέπετε η φωτογραφία είναι ουδέτερη σχετικά, ενώ το φόντο είναι καθαρά θερμό με κίτρινο φως ήλιου. Οπότε θα κάνω μια προσαρμογή χρησιμοποιώντας το φίλτρο RAW. Αυτά είχα να σας πω. Θα πούμε στο επόμενο FedBits. Μην ξεχνάτε, like, subscribe, προσπαθώ να βγάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Ό,τι απορία έχετε ή ό,τι request έχετε ή μήνυμα στη σελίδα μου ή comment από κάτω στο βίντεο. Γεια σας!